καλησπέρα σας. Είμαι η Γεωργία Τσιάκου, όπως κάθε Πέμπτη, 6 με 7. Είμαστε εδώ στην εκπομπή Feeling Good για να κοιτάξουμε κάποια θεματάκια, έτσι να πάρουμε κάποιες συμβουλές για θέματα που αφορούν εμάς και τις σχέσεις μας. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα θα είναι η ειλικρίνεια στις σχέσεις και για το συγκεκριμένο θέμα θα δούμε και ένα άρθρο στο προφήτη της Νέας Μύρνης που θα κυκλοφορήσει 25 και 26 του Ιουνίου. Σήμερα λοιπόν αυτό που θα κοιτάξουμε, τα θέματα που θα ακουμπήσουμε είναι τα εξής όσον αφορά την ειλικρίνεια στις σχέσεις. Θα δούμε τι εννοούμε ειλικρίνεια, τι εννοούμε με την έννοια της ειλικρίνειας, γιατί λέμε ψέματα, τι συμβαίνει πραγματικά μέσα μας ώστε να θέλουμε να πούμε ένα ψέμα, σε τι μας βοηθάει η αυθεντική επικοινωνία, τέλος πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι νιώθουμε ώστε να μπορέσουμε να εκφράσουμε και πώς μπορούμε να εκφράσουμε με αυθεντικότητα τελικά ώστε να πετύχουμε το σκοπό μας, να ζητήσουμε αυτό που θέλουμε και να το πάρουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξεκινήσουμε από τα απλά. Τι εννοούμε, τι είναι αυτή η λέξη που λέγεται ειλικρίνεια? Τι είναι, ποια είναι η έννοια της ειλικρίνειας? Η ειλικρίνεια λοιπόν, όπως ορίζεται απλά, είναι η αλήθεια στην επικοινωνία μας με τους άλλους και απέναντι στον εαυτό μας. Αυτό προϋποθέτει μία ενημερότητα. Ενημερότητα, είμαι ενήμερος δηλαδή του τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει έξω μου, τι συμβαίνει μέσα μου και ποια σχέση έχουν αυτά, το έξω και το μέσα. Ξεκινάω από τα ανάποδα. Μας είναι και λίγο πιο γνώριμα αυτά. Ποια είναι η έλλειψη της ειλικρίνειας, δηλαδή πιο απλά, όπως λέει ο απλός λαός, το ψέμα. Ψέμα, ψέμα, ακούγεται έτσι ζόρικη λέξη, δυνατή όμως. Ψέματα, μου είπες ψέματα λέμε. Ψέματα λέμε όλοι. Έχουμε συνηθίσει το ψέμα από την παιδική ηλικία. Το ψέμα, λέγαμε δεν το έκανα εγώ, μαμά δεν το έκανα εγώ, μπαμπά δεν το έκανα εγώ, γιατί δεν θέλαμε ο μπαμπάς ή η μαμά να μας μαλώσει. Σιγά σιγά στο σχολείο το ψέμα γινόταν η άλλη όψη του νομίσματος. Μετά μεγαλώσαμε, ένα-δύο ψεματάκια τα έχουμε πει όλοι, κάποιοι τα πήγανε και πιο μακριά, εντάξει. Ψέματα λέμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πει κάτι αναλυθές, προσπαθώντας να καλύψει κάτι. Το ψέμα έχει να κάνει με την τελειομανία μας, με το γεγονός ότι θέλουμε να είμαστε σε όλα τέλειοι. Οπότε για να καλύψουμε κάποια μη τελειότητα μέσα μας προσποιούμαστε ότι ναι μωρέ όλα καλά, όλα τέλεια. Το ψέμα έχει να κάνει με την ντροπή που μπορεί να νιώθουμε για κάτι ή με την ενοχή για κάτι που κάνουμε ή δεν κάνουμε, οπότε λέμε ψέματα για να καλύψουμε τον εαυτό μας. Έχει να κάνει με τα κοινωνικά πρότυπα, δηλαδή τι λέμε κοινωνικό, το κοινωνικό πρότυπο σίγουρα μας οθεί στην τελειομανία, οπότε αυτά τα δύο συνδέονται. Άρα θα θέλουμε να πούμε ψέματα κάποια στιγμή, θα θέλουμε, ίσως συνειδητά να μην το καταλαβαίνουμε, μπορεί να το κάνουμε ασυνείδητα από ένα σημείο και μετά, να μας έχει γίνει συνήθεια. Μπορεί να θέλουμε να κερδίσουμε την εύνοια ή τη συμπάθεια κάποιου, του ομιλητή μας ή του ακροατή μας, συγγνώμη, ή του θεατή. Μπορεί να έχουμε φτάσει σε ένα βαθμό που μπορεί να μπερδεύουμε και την αλήθεια με το ψέμα μερικές φορές. Όταν ένας άνθρωπος έχει συνηθίσει να λέει ψέματα, για τα πιο απλά, από τα πιο απλά μέχρι και τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή του, φτάνει σε ένα βαθμό που μπερδεύει την αλήθεια με το ψέμα.
Άρα και η επικοινωνία του με τους ανθρώπους αρχίζει και δυσχεραίνει, γιατί δεν μπορεί ο ίδιος να καταλάβει από ποιο σημείο και μετά το παρατραβάει. Που και αυτό θεωρώ ότι το έχουμε κάνει όλοι, δηλαδή κάπου το έχουμε παρατραβήξει. Ένας άλλος λόγος που θα έλεγε κάποιος ψέματα είναι επειδή θέλει να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα κάποιου ή του ίδιου του το εαυτού. Δεν είμαστε αναγκασμένοι να λέμε την αλήθεια σε ένα βαθμό του τύπου να κάνουμε τη ζωή μας, ας πούμε, φυλάδα και να λέμε με πάσα ειλικρίνεια το τι συμβαίνει και με κάθε λεπτομέρεια. Μπορεί να θέλουμε να προστατέψουμε ένα προσωπικό μας δεδομένο και να αναγκαστούμε κάποια στιγμή να πούμε ένα μικρό του σοδάθο ψεματάκι σε αυτή την περίπτωση, που ίσως και να είναι άκακο. Τις περισσότερες φορές σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άκακο. Δεν έγινε και τίποτα λέμε. Μπορεί να πούμε ψέματα, και εδώ νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε, επειδή θέλουμε να αποφύγουμε να πληγώσουμε έναν άνθρωπο με αυτό που θα του πούμε, ή επειδή θέλουμε να αποφύγουμε να στεναχωρήσουμε κάποιους, βάζουμε μία μάσκα υπέροχη και προσποιούμαστε ότι όλα είναι καλά, ότι αυτό που κάνει δεν μας ενοχλεί. Θα τα πούμε και αργότερα, θα τα αναλύσουμε λεπτομερώς. Μπορεί να θέλουμε να αποφύγουμε την ένταση, γι' αυτό και να αναγκαζόμαστε κάποιες φορές να μην λέμε και όλη την αλήθεια, να λέμε τη μισή ή να κάνουμε ότι δεν το ξέραμε ή δεν το θυμηθήκαμε. Θέλουμε να αποφύγουμε την ένταση και τους καυγάδες, οπότε λέμε αθώα ψεματάκια, αθώα εντός εισαγωγικών, για να είναι η επικοινωνία πιο εύρυθμη και να κυλήσει ομαλά η μέρα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα γεγονότα που τρέχουν και μας κατατρέχουν. Μπορεί να θέλουμε να αποφύγουμε να προσβάλλουμε κάποιον άνθρωπο. Γι' αυτό και να πούμε ψέματα, πρώτα στον εαυτό μας ότι η συμπεριφορά του δεν μας ενοχλεί και μετά σε εκείνον να μην θέλουμε να τον προσβάλλουμε, να του πούμε κάτι άσχημο που μπορεί να τον ενοχλήσει. Οπότε το καταπίνουμε. Δεν θέλουμε να φανούμε αγενείς. Από το σπίτι μας μάθανε να είμαστε καλά παιδιά. Λες και άμα πεις την αλήθεια θα γίνεις κακό παιδί. Τέλος πάντων. Εντάξει, το μαθαίνουμε στην πορεία ότι το ψέμα πονάει. Και κυρίως τα ψέματα στην επικοινωνία μας, για να μην το γενικεύω, στην επικοινωνία μας, κρατήστε αυτό. Τα χρησιμοποιούμε γιατί θέλουμε να είμαστε αρεστοί. Το ανθρώπινο όν, οι άνθρωποι, εμείς, ο καθένας από εμάς, θέλουμε να νιώθουμε ότι μας αγαπάνε, ότι αρέσουμε, ότι είμαστε αποδεκτοί, ότι ανήκουμε σε μια ομάδα. Μέχρι εδώ καλά. Το ψέμα λοιπόν είναι στη φύση του ανθρώπου, από ό,τι φαίνεται, γιατί το ψέμα είναι η απόκρυψη της αλήθειας. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι το ίδιο νόμισμα με δύο διαφορετικές όψεις. Η αλήθεια, με απλά δεδομένα, και η απόκρυψη της αλήθειας. Το ψέμα δηλαδή. Ίσως φτάνουμε και στην αλλίωση της αλήθειας. Πάντως δεν είναι η αλήθεια. Γιατί θέλει κάποιος να πει ψέματα? Είπαμε σε ποιες περιπτώσεις το λέμε. Γιατί θέλουμε να πούμε ψέματα? Καταφεύγουμε για να καλύψουμε ένα αρνητικό συναίσθημα, λένε οι επιστήμονες, που έχουμε για τον εαυτό μας. Δηλαδή μπαίνουμε στη διαδικασία να κατασκευάσουμε μια ιστορία ολόκληρη και το επικοινωνούμε αυτό για να κρύψουμε ένα αρνητικό συναίσθημα που τρέχει μέσα μας εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί να νιώθουμε μειονεκτικά, μπορεί να νιώθουμε κατωτερότητα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Θα μιλήσω για εμάς, γυναίκες, δεν φοβάμαι να το πω αυτό. Είναι σύνηθες να ρωτάμε μία γυναίκα την ηλικία της και να αρχίζει ένα εκατομμύριο ιστορίες διαφορετικές από το να πει την σωστή, την πραγματική της ηλικία. Γιατί μπορεί να ντρέπεται, μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι την πήρανε τα χρόνια ή χαριτολογώντας θα πει όσο νιώθω φαίνομαι. Δεν έχει σημασία η ηλικία, η ψυχή έχει σημασία. Συμφωνώ. Πέραν από αυτό όμως, θα βρει χίλιες δικαιολογίες, ξέχασα την ταυτότητα στο σπίτι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, άλλα λέει ταυτότητά μου, άλλα συνέβη πραγματικά, τέλος πάντων. Άρα λοιπόν υπάρχει κάποια ντροπή, θα έλεγε κανείς, κάποιο αίσθημα μειονεξίας, ποιος ξέρει. Το θέμα είναι ότι για κάποιο λόγο το κάνει αυτή η γυναίκα ή ο κάθε άντρας ή το κάθε παιδί να πει ψέματα, κάτι κρύβει. Κρύβει λοιπόν ένα αρνητικό συναίσθημα
το οποίο δεν θέλει ούτε να το παραδεχθεί στον ίδιο τον εαυτό, άρα δεν θα το παραδεχθεί και στους άλλους. Μπορεί να λέμε ψέματα επειδή φοβόμαστε ότι θα μας κρίνουν. Και είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Αν έχουμε μάθει από μικρή ότι πρέπει κάπως να φανούμε, και σίγουρα πρέπει κάπως να φανούμε, να προσπαθήσουμε να φανούμε καλοί. Οτιδήποτε άλλο πάντως από αυτό που πραγματικά είμαστε, σκεφτόμαστε και νιώθουμε. Αν λοιπόν μαθαίνουμε σε αυτή την νοοτροπία που μαθαίνουμε, σε όλους συμβαίνει αυτό, να φανούμε καλοί, φοβόμαστε ότι όταν λέμε κάτι που ίσως δεν αρέσει, θα μας κρίνουν. Και προκειμένου να μας κρίνουν και να περάσουμε αυτό τον έλεγχο, που για κάποιους είναι μαρτύριο, θα πούμε ψέματα. Θα ελιχθούμε για να αποφύγουμε την κατάσταση. Όλοι αυτοί λοιπόν λόγοι, όπως και το να νιώθουμε αποδεκτοί και όμορφοι και ωραίοι και να μας αγαπούνε, είναι λόγοι που ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα ήθελε να πει ψέματα, και δεν είναι ντροπή, όλοι μας το έχουμε κάνει. Απ' την άλλη πλευρά, ένας τρόπος που το ψέμα το ίδιο θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει και σαν κίνητρο. Κίνητρο ως προς θεή. Όταν λέω ένα ψέμα, αυτομάτως, λέγοντάς το, όταν βγαίνει από το στόμα μου, δεσμεύομαι. Όταν λέω παραδείγματος χάρη ότι εγώ πίνω σπάνια αλκοόλ, λέω εγώ τώρα, μπορεί να πίνω, μια στο τόσο, αλλά όσο πιο πολύ το λέω, το ξαναλέω, το ακούει ο αυτός μου ότι εγώ πίνω σπάνια έως ποτέ αλκοόλ, και αρχίζω και συνηθίζω με αυτή την ιδέα. Αυτό το ψέμα λοιπόν, σιγά σιγά, όπως και κάθε φράση, λέξη που επαναλαμβάνεται από το στόμα μας, γίνεται συνήθεια, γίνεται ζωή. Παίρνει το μήνυμα ο εγκέφαλος και το κάνει συνήθεια, πράξη. Άρα λοιπόν ένα ψέμα θα μπορούσε να είναι κίνητρο για μια μεγάλη αλλαγή, ώστε να γίνει συνήθεια, να μας βάλει γενικά στη διαδικασία να σταματήσουμε κάτι που κάνουμε, να το ελαττώσουμε ή να ξεκινήσουμε κάτι που πριν το αρνιόμασταν. Θα μπορούσε, μια γυμναστική ας πούμε. Τα ψέματα λοιπόν, για να συνοψίσουμε αυτό, να κλείσουμε με το πρώτο κομμάτι, όπως κάθε λέξη ή φράση, δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Το ψέμα καθε αυτό δεν έχει χαρακτήρα. Το σημαντικό είναι η πρόθεση αυτού που μιλάει. Δηλαδή, τι θέλει να πετύχει αυτός που το λέει και ποιο είναι το αποτέλεσμα σε αυτόν που το ακούει. Εάν αυτό που θέλει να πετύχει είναι κάτι καλό και δεν είναι εις βάρος του άλλου, τότε το ψέμα αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Εάν αυτό που θέλει να πετύχει είναι κάτι κακό, κάτι ύπουλο, κάτι που ανεβάζει εκείνον και τον εγωισμό του, αλλά κατεβάζει τον άλλον, προσβάλλει τον άλλον, ευθέως ή πλάγια, τότε δεν είναι και τόσο βοηθητικό ούτε αναγκαίο στην επικοινωνία μας. Μάλλον κακό μας κάνει. Από την άλλη, το άλλο άκρο δηλαδή, είναι η απόλυτη ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια σε υπερθετικό βαθμό. Θα λέγαμε σε υπερθετικό, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο σημείο που είμαι σίγουρη ότι έχετε συναντήσει στη ζωή σας κάποιο άτομο, όλοι έχουμε συναντήσει ένα τέτοιο άτομο, ίσως και να υπήρξαμε εμείς αυτό το άτομο σε μια δεδομένη στιγμή, που να μας έχει πιάσει μια κρίση ειλικρίνειας, δεν ξέραμε τι μας είχε πιάσει εκείνη την ώρα, και είπαμε κάτι που δεν έπρεπε να το πούμε, αλλά ήτανε αλήθεια, το εκφράσαμε, βγήκε από το στόμα μας, κι όμως δεν ήτανε η κατάλληλη στιγμή να λεχθεί. Είναι αυτό που λέμε κρίση ειλικρίνειας. Αυτό είναι και το άλλο άκρο. Κλείνοντας, τα πράγματα λοιπόν, για να τα φέρουμε σε μία ισορροπία, δεν είναι άσπρο-μαύρο. Το ψέμα είναι κακό, η ειλικρίνεια είναι καλή, η απόλυτη ειλικρίνεια όμως μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, όπως και τα πολλά ψέματα και παρατραβηγμένα ψέματα μπορούν να προκαλέσουν πάρα πολλά προβλήματα σε εμάς και στους γύρω μας. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και να περάσουμε
στο επόμενο κομμάτι που θα δούμε για σήμερα, το ποια είναι η προϋπόθεση να θέσουμε μια ειλικρινή βάση στην επικοινωνία μας, λοιπόν, αφού είδαμε ότι το ψέμα δεν είναι και ο καταλληλότερος τρόπος, και σε τι μας βοηθάει να έχουμε μια αυθεντική, μια ειλικρινή επικοινωνία με τον εαυτό μας και τους γύρω μας. We'll be right back.
Λοιπόν, άκουσα τις προάλλες μία υπέροχη παροιμία, την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας, γιατί ταιριάζει απόλυτα σε αυτά που λέγαμε πριν. Λοιπόν, λέει, η μεγαλύτερη τιμωρία του ψεύτη δεν είναι ότι δεν μπορεί να πιστέψει κανέναν, αλλά ότι στο τέλος δεν πιστεύει ούτε τον ίδιο του τον εαυτό. Ouch. Αυτό πονάει λίγο. Γι' αυτό και εμείς θα δούμε τώρα σε τι μας βοηθάει τελικά η αυθεντική επικοινωνία, ώστε να αρχίσουμε να την υιοθετούμε λίγο περισσότερο, ίσως να την εκτιμήσουμε λίγο περισσότερο, και πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι νιώθουμε, ίσως και να νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε τι νιώθουμε και τελικά να μην έχουμε και τόσο εικόνα ή κάποιες φορές να το χάνουμε. Εκεί θέλω να βοηθήσω σήμερα. Αυτό θέλω να δούμε. Αυτό θέλω να πάρετε από τη σημερινή εκπομπή. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, σε τι μας βοηθάει η αυθεντική επικοινωνία? Γιατί να μπω στη διαδικασία να αλλάξω τον τρόπο που μιλάω και συμπεριφέρομαι? Γιατί να θέλω να αρχίσω να μιλάω πιο ειλικρινά, πιο αυθεντικά? Ποια είναι η προϋπόθεση, όπως είχαμε πει στην αρχή? Όλοι γνωρίζουμε τον εαυτό μας μέχρι ένα βαθμό. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε δοκιμάσει πράγματα, ξέρουμε τι μας αρέσει, τι όχι. Όλοι ξέρουμε τον εαυτό μας μέχρι ένα βαθμό. Ίσως την πορεία αλλάζουμε, αλλά τώρα ξέρουμε πολύ καλά στο εδώ και τώρα τι είναι αυτό που μας ευχαριστεί. Ποια μοντέλα επικοινωνίας και ποια πράγματα μας ενδιαφέρουν? Δηλαδή, ξέρουμε όταν μιλάμε με έναν άνθρωπο με ποιον τρόπο ευχαριστιόμαστε τη συζήτηση που κάναμε. Όταν έχει τελειώσει, λέμε χάρηκα την κουβέντα μαζί του. Σε όλους συμβαίνει αυτό. Συνήθως αυτοί είναι οι φίλοι μας. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι παίζουν αυτό το ρόλο για εμάς, γιατί στους φίλους μας είναι και το πιο πιθανό να βγάλουμε τον αληθινό μας εαυτό, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα μας κρίνουν και έχουν μια στάση κατανόησης για εμάς. Επίσης, οι φίλοι συνήθως είναι συνομήλικοι. Οπότε είμαστε και στην ίδια φάση ζωής μας. Είναι πιο πιθανό να μας καταλάβουν. Προϋπόθεση λοιπόν για να έχουμε μια αυθεντική και ειλικρινή επικοινωνία, γιατί δεν είναι μόνο οι φίλοι μας στη ζωή, είναι και η οικογένειά μας, είναι ο άντρας μας, η γυναίκα μας, το παιδί μας. Πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε το παιδί μας να είναι ειλικρινές, να έχει αυθεντικές επικοινωνίες. Εμείς είμαστε τα παραδείγματα για αυτό. Επίσης, συνδιαλεγόμαστε και με συνεργάτες. Όταν έχουμε να κάνουμε με οικονομικές δοσοληψίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και δεν μπορούμε και να έχουμε ευημερία σε αυτή τη συνεργασία οικονομική, εάν δεν υπάρχει ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη στη σχέση μας. Η προϋπόθεση λοιπόν, η οποία αφορά το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στο δικό μας, είναι να ξέρουμε εμείς τι μας συμβαίνει. Να έχουμε εικόνα δηλαδή του τι σκεφτόμαστε εμείς, τι νιώθουμε εμείς και πώς αντιλαμβανόμαστε τα γεγονότα, και να έχουμε και μία σαφή αντίληψη των γεγονότων αυτών καθεαυτών, όχι όπως θέλαμε να τα μεταφράσουμε στο κεφάλι μας. Τι συνέβη πραγματικά? Μόνο αν διατηρήσουμε μία αποστασιοποιημένη αντίληψη της πραγματικότητας μπορούμε να δούμε καθαρά. Σε τι μας βοηθάει λοιπόν μία ειλικρινή σχέση? Αν δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα μας, δεν μπορούμε να το ζητήσουμε και ως συνθήκη. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν θέλω να σας μπερδέψω. Εάν ξέρουμε τι γίνεται μέσα μας, αν κάτι μας ενοχλεί, ξέρουμε αυτό που μας ενοχλεί, το εκφράζουμε, το λέμε, οπότε πάμε κατευθείαν σε αυτό το επιθυμητό που θα ζητούσαμε. Δηλαδή, όταν θέλουμε να πούμε σε κάποιον ότι κάτι μας ενόχλησε από τη συμπεριφορά του, του λέμε ότι εγώ νιώθω έτσι με αυτό που κάνεις, οπότε θα προτιμούσα να λειτουργήσεις
Έτσι. Χρησιμοποιούμε το πρώτο υλικό, γιατί πάντα εμείς επιλέγουμε να μεταφράσουμε τις πράξεις με αυτή την εκδοχή που δώσαμε στο κεφάλι μας, γιατί κάθε πράξη μπορεί να πάρει χίλιες εκδοχές, όσες και τα μάτια που την κοιτούν. Ένας άνθρωπος κάνει κάτι, τον κοιτούν τρεις διαφορετικοί άνθρωποι. Ο κάθε ένας έχει σχηματίσει την δική του αντίληψη. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδοχές της αλήθειας. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για συναισθήματα, λέμε εγώ νιώθω. Εγώ επιλέγω να νιώθω έτσι. Και ζητάμε μία εξήγηση ή κάποια διαφορετική πράξη που θα μας έκανε να νιώσουμε καλύτερα, με σεβασμό προς τον εαυτό μας. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε εάν εμείς λειτουργούμε αυθεντικά, αν έχουμε δηλαδή ενημερότητα του τι γίνεται μέσα μας? Ρωτάμε τον εαυτό μας, απλά όπως θα ρωτούσαμε και ένα φίλο μας. Νιώθω. Τι νιώθω αυτή τη στιγμή? Δεν είναι τόσο εύκολο. Και αν δεν είναι τόσο εύκολο για κάποια άτομα, αυτά τα άτομα πλέον είναι πολλά. Πολλοί από εμάς έχουμε χάσει την επαφή με το τι νιώθουμε. Και το τι νιώθουμε παίρνει μία άλλη μάσκα. Ο θυμός μπορεί να βάλει μία μάσκα χειρισμού. Διαχειρίζομαι την κατάσταση, ενώ μέσα μου βράζω, παραδείγματος χάρη. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ εύκολο να το φανταστείτε, το έχετε νιώσει. Βλέπω λοιπόν τα προσπαθώ να βγω έξω από την κατάσταση, να δω τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως έγιναν, όπως είναι. Τα γεγονότα αυτά καθεαυτά. Τι συμβαίνει πραγματικά? Συνέβησαν 1, 2, 3 πράγματα. Ρωτάμε λοιπόν, τι με κάνει να νιώθω αυτό που κάνω εγώ? Και να πάμε και στο κομμάτι των σχέσεων. Τι με κάνει να νιώθω το ότι λειτουργώ εγώ έτσι μέσα σε αυτή τη σχέση? Ότι του μιλάω άσχημα, ότι αδιαφορώ. Τι με κάνει να νιώθω ότι αδιαφορεί, ότι μου μιλάει άσχημα, ότι με κάνει να νιώθω σαν να μην υπάρχω? Πώς νιώθω εγώ? Και πάμε στο δυσκολότερο κομμάτι. Θέλω να νιώθω έτσι? Θέλω να συνεχίσω να νιώθω έτσι? Τι φοβάμαι ότι θα συμβεί εάν πω την αλήθεια μου? Πιθανό να συμβούνε 1, 2, 3 πράγματα. Αυτά είναι που προσπαθούμε να αποφύγουμε με το ψέμα. Εκεί γίνεται η αποφυγή, αυτά που φοβάστε. Απ' την άλλη, εάν δεν πω την αλήθεια μου, υπήρξε ποτέ? Θα είναι κανείς εκεί να με υποστηρίξει? Κανείς. Άρα η αλήθεια που δεν λέγεται δεν υπήρξε ποτέ για τον άλλον. Δεν θα ξέρει ποτέ ο άλλος τι νιώθετε αν δεν το πείτε. Για εμένα είναι όμως που το ξέρω ότι κάπως νιώθω άσχημα, θα επανέρχεται συνεχώς και κάθε φορά που αρνούμαστε μία αλήθεια μέσα μας, η οποία το πιθανότερο είναι ότι πονάει και δεν τη λέμε, επανέρχεται όλο και πιο δυνατά και μας χτυπάει την πόρτα και λέει «Είμαι εδώ, άνοιξε». Και κάθε φορά όλο και πιο δυνατά και πιο δυνατά και πιο δυνατά, μέχρι να βρει ικανοποίηση. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Στο τελευταίο κομμάτι, να σας προειδεάσω, αφού έχουμε καλύψει το κομμάτι του τι είναι ειλικρίνεια, γιατί τα ψέματα έχουν θέση στη ζωή μας, τι συμβαίνει πραγματικά για να θέλουμε να πούμε ένα ψέμα, είδαμε σε τι μας βοηθάει η αυθεντική επικοινωνία μόλις και πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι νιώθουμε, και στο τελευταίο κομμάτι θα δούμε πώς μπορούμε να εκφράσουμε με αυθεντικότητα αυτό που νιώθουμε. Thank you.
Τέλεια. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, αγγίζοντας και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Το πώς μπορούμε να εκφράσουμε με αυθεντικότητα αυτό που νιώθουμε. Πώς μπορούμε να εκφράσουμε με αυθεντικότητα. Λοιπόν, είπαμε πριν ότι η βάση είναι το να καταλαβαίνουμε εμείς τι νιώθουμε, δηλαδή να έχουμε μία ενημερότητα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κατά κάποιο τρόπο σταματήσει λίγο το χρόνο, το τρέξιμο, το συνεχόμενο, και έχουμε ρωτήσει τον εαυτό μας τι νιώθω. Για να το κάνω αυτό όμως, όταν έχω συνηθίσει να λέω ψέματα στον εαυτό μου, ότι καλά είμαι μωρέ, εντάξει, ή δεν νιώθω κάτι, δεν μ' άγγιξε. Πολλά. Προϋποθέτει ότι έχουμε βάλει λίγο στην άκρη την ισχυρογνωμοσύνη μας και την περηφάνεια μας. Γιατί για αυτούς τους δύο λόγους, ισχυρογνωμοσύνη και περηφάνεια, αυτοί οι δύο λόγοι, αυτοί οι δύο παράγοντες, μας έχουν κοστίσει την ειλικρινή επικοινωνία με τον εαυτό μας. Προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι άλλο, δήθεν κάτι διαφορετικό από την πραγματική ταυτότητά μας, και όταν μπαίνει στη μέση η ισχυρογνωμοσύνη μας, μας δημιουργεί μια απόσταση, μας θολώνει το τοπίο ώστε να δούμε τα πράγματα καθαρά. Και στις ανθρώπινες σχέσεις, στις ποιοτικές ανθρώπινες σχέσεις, η ισχυρογνωμοσύνη δεν έχει καμία θέση. Εάν θέλουμε να συνεργαζόμαστε και να έχουμε μια καλή επικοινωνία και να λειτουργούμε σαν ομάδα με τον άλλον. Γιατί αν είμαστε τόσο ισχυρογνώμονες, λογικά θα ήταν ο καθένας μόνος του, σωστά? Επειδή λοιπόν δεν το θέλουμε αυτό, γιατί κανείς δεν μπορεί μόνος του και όλοι έχουμε ανάγκη να ανήκουμε και αγαπάμε κιόλας να ανήκουμε, έτσι είναι η φύση του ανθρώπου, είναι κοινωνικό όν, δεν είναι τυχαίο αυτό. Καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε με την πρόθεση, τουλάχιστον την ισχυρογνωμοσύνη και την περηφάνεια, να την αφήσουμε στην άκρη σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε με τον εαυτό μας κάθε φορά. Έχοντας λοιπόν ξεκάθαρο το τοπίο, το τι, ποιο ήταν το συναίσθημα, τι νιώθουμε εμείς, πρέπει να το εκφράσουμε. Γιατί αν δεν ζητήσεις, δεν θα πάρεις. Τα πράγματα είναι λογικά σε αυτή τη ζωή. Εάν λοιπόν ξέρω τι να ζητήσω με τα λόγια μου, το πιθανότερο είναι και να πάρω μια ανταπόκριση. Η ανταπόκριση αυτή μπορεί να ποικίλει, μπορεί να ανταποκριθεί ο άλλος στο συναίσθημά μου και πραγματικά να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του, μπορεί να διαφορήσει ή μπορεί να ακούσουμε και τον αντίλογο, ότι ξέρεις κάτι, δεν έχεις δίκιο, γιατί τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα έχεις εσύ μεταφράσει. Όλο αυτό λοιπόν που χρειάζεται μια αυθεντική επικοινωνία είναι ο διάλογος. Για να χτίσουμε και να διατηρήσουμε μια σχέση σε υγιή επίπεδα, το α και το ω είναι η επικοινωνία. Άρα, από τη μία πλευρά επικοινωνώ εγώ καλά με τον εαυτό μου, καταλαβαίνω τι μου γίνεται με απλά λόγια, από την άλλη πλευρά επικοινωνώ αυτό που θέλω καλά με τον συνομιλητή μου. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται μία σχέση. Η σχέση είναι λέξη ταυτόσιμη με την επικοινωνία, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Επικοινωνία είναι σχέση και σχέση σημαίνει επικοινωνία. Άρα λοιπόν με το διάλογο μπορούμε να κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχουμε μεταφράσει, όπως είπαμε, την πραγματικότητα κάπως και τελικά να είναι κάπως αλλιώς. Και να χαθήκαμε μέσα σε αυτή τη μετάφραση που δώσαμε εμείς, επειδή έτσι μπήκε στο μυαλό μας. Εάν δεν δώσουμε την ευκαιρία στο συνομιλητή μας να μας πει και τον αντίλογο, χάνουμε χρόνο και ίσως χάνουμε και ανθρώπους από τη ζωή μας έτσι. Πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία στον άλλο να μας εκφράσει τη δική του άποψη και τη δική του οπτική. Μπορεί να παρεξηγούμε ανθρώπους, να ερμηνεύουμε τις πράξεις τους όπως θέλουμε εμείς ή όπως εμείς νομίζαμε, επειδή στο παρελθόν κάποιος είχε συνηθίσει να μας συμπεριφέρεται έτσι. Και κάθε άνθρωπο που συναντάμε και μοιάζει, κατευθείαν
να βάζουμε μια ταμπέλα και να λέμε αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι όμως απόλυτο αυτό. Ούτε έχουμε εμείς, ούτε έχουμε την απέραντη γνώση να ξέρουμε πάντα τι συμβαίνει στο μυαλό του αλλού. Γι' αυτό ρωτάμε. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί το είπες αυτό? Τι εννοείς με αυτό? Θέλεις να μου το εξηγήσεις λίγο? Είναι άσχημο να αφήνουμε πράγματα μέσα μας χωρίς να τα ερμηνεύουμε, να είναι διφορούμενα μηνύματα, παραδείγματος χάρη, τα οποία δεν διαλευκάνθηκαν ποτέ, οπότε μέσα μας μείνανε θολά τοπία. Και όταν είναι θολά τα τοπία, θολή γίνεται και η επικοινωνία, απλά, και γίνεται και θολή η σχέση. Δεν είναι ξεκάθαρη τι χαρακτήρα έχει. Την αφήνουμε έτσι να εωρείται, ελπίζοντας ότι σε βάθος χρόνου θα φανεί. Μα αν δεν αλλάξουμε εμείς τον τρόπο που επικοινωνούμε, πώς θα πάρει η σχέση ένα χαρακτήρα ειλικρινή όπως τον θέλουμε? Να ξέρουμε πώς βαδίζουμε, να έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας και μετά στη σχέση με τον άνθρωπο που έχουμε. Όσο πιο ειλικρινείς είμαστε εμείς, τόσο πιο ειλικρινείς και στέρεοι γίνεται η βάση μιας σχέσης. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να πω και θέλω να κρατήσετε για σήμερα είναι ότι δεν έχει νόημα να θάβετε πράγματα ή να κρύβετε αρνητικά πράγματα μέσα σας, απλά και μόνο επειδή έχετε συνηθίσει να φοβάστε να τα αντιμετωπίσετε. Γιατί υπάρχουν, είναι εκεί, μένουν εκεί. Μην προσποιείστε κάτι που δεν είστε. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Το μόνο που θα σας βάλει είναι σε μπελάδες. Το κάνουμε, το κάναμε και θα το κάνουμε όλοι, το γνωρίζω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολύ. Με προσπάθεια. Για τον οποιοδήποτε λόγο και αν το έχουμε κάνει όλοι μας, να πούμε ψέματα και να προσποιηθούμε κάτι που δεν είμαστε, εντάξει, συμβαίνει. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Όμως, δεν είναι και ακατόρθωτο και αξίζει τον κόπο να προσπαθούμε κάθε φορά να κρατήσουμε ένα επίπεδο επικοινωνίας αυθεντικό. Δηλαδή, με το που αρχίζει το συναίσθημα μέσα μας να μεγαλώνει ότι εδώ δεν εκφράζομαι ειλικρινά, δεν νιώθω καλά γιατί δεν έχω πει την αλήθεια, εκεί κατευθείαν να πάρουμε θέση. Το να παραδεχτείτε ότι κάτι δεν πάει καλά είναι η αρχή του να κάνετε κάτι για να το διορθώσετε. Εάν δεν εντοπιστεί, εάν δεν αναδειχθεί το πρόβλημα, εάν δεν συζητηθεί ώστε να απενεχοποιηθεί όλο αυτό, το ότι γνωρίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν το συζητάμε. Κάποιοι άνθρωποι περνάνε και τις ζωές τους ολόκληρες έτσι. Εάν δεν το φέρετε λοιπόν στην επιφάνεια, δεν πρόκειται ποτέ να διαλευκανθεί και θα μένει σαν γκρίζα σκιά μέσα σας. Οπότε θέλετε αυτή την ποιότητα της σχέσης ή θέλετε ένα καθαρό γυαλί που θα κοιτάτε τον άλλον στα μάτια και θα ξέρετε τι αισθάνετε και ότι αυτό που αισθάνετε σας το λέει κιόλας και ότι έχετε κι εσείς το πρόσφορο έδαφος για να πείτε κι εσείς αυτό που αισθάνεστε. Αυτή είναι μια όμορφη επικοινωνία. Μια επικοινωνία που οδηγεί στην ευτυχία, ανεξάρτητα με το μήνυμα που ανταλλάσσετε. Ξέρετε ότι μπορείτε να μιλήσετε. Μια συμβουλή λοιπόν που θα σας έδινα είναι ότι για όλα τα άτομα που αγαπάτε και επιλέγετε να είναι δίπλα σας στη ζωή, τιμήστε τον εαυτό σας και τους φίλους σας. Πείτε τους πώς νιώθετε, ό,τι κι αν είναι αυτό. Καλό ή κακό, μην το φοβηθείτε. Συζητήστε το. Χρησιμοποιήστε τα συναισθήματά σας ως πηξίδα και αξιοποιήστε τα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να σας δείχνουν κάθε στιγμή πού πρέπει να είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα πούμε λοιπόν
την επόμενη Πέμπτη 6 με 7. Καλό απόγευμα να έχετε. Ευχαριστώ.